θέατρο και ήταν όλο στημένο. Πραγματικά με ξεπερνάει. Κοίταξε, μπορείς να το καταλάβεις, γιατί υπήρξαν πολλά παραδείγματα και έχουν υποθεί και για διάφορους παίκτες ότι κάποια πράγματα που ξέραν ότι μπορεί έτσι να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να τους φέρει λίγο πιο κοντά στο κοινό, να τους ψηφίσουν να μείνουν μέσα, το χρησιμοποιούσαν. Και κάποιοι παίκτες το λέγανε. Και παιδιά, ωραία, όλα ψεύτικα. Όχι τα όλα. Μάτια, τα αγγίγματα, αυτό που νιώθαμε, τα κλάματα, η ένταση που μας έβγαινε ότι τσακωνόμαστε. Πώς γίνεται να είναι όλα ψεύτικα? Μπορεί να μην είναι όλα ψεύτικα. Όσκαρ να πάρω, δεν μπορώ να το κάνω. Να το πω κάπως. Κάτσε, μιλάς τώρα, γιατί μετά από λίγο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ακούω ότι θα παίξεις, όχι ως ηθοποιός βέβαια, γιατί είπες για Όσκαρ, σε βίντεο κλιπ, τέτοια πράγματα ακούω, αλλά θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Μην μου λες εμένα για Όσκαρ, γιατί Όσκαρ... Εγώ, κυρία Μόρτη, εγώ θα την πω. Εγώ θα είπα κάτι. Το θεωρείτε δηλαδή... Δεν είναι λογικό το κοινό απ' έξω να σκεφτεί ότι αφού μπορεί να έχετε ψυχανεμιστεί ότι μια σχέση μπορεί να μετράει και να φαίνεται ως καλό, ως κάτι καλό, ως κάτι να κακό. Να το χρησιμοποιήσετε. Ότι αφού αισθάνεστε και έτσι, δεν είναι κακό να το εκδηλώνετε. Ότι αισθάνεστε έτσι. Έχετε μια οικειότητα. Ότι αισθανόμασταν έτσι, ναι, αισθανόμασταν. Ναι, άρα σου λέω ότι μπορώ να την εκφράσω και δεν είναι και κακό. Εγώ νομίζω περισσότερο ακόμα αρνητικά παρά θετικά σε αυτό το κομμάτι. Πολύ προκατελημένοι μαζί μας, ότι όλα το έχουμε μυστήσει, ότι όλα είναι ψεύτικα. Εννοείς από τα παιδιά ή από τον κόσμο? Καλά, τώρα είδαμε ότι το λέγανε και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Το οποίο δεν το ξέραμε, δεν μας είχαν πει ποτέ μπροστά μας. Ναι. Εμείς ζούσαμε μάλλον σε ένα ρόλο σύννεφο μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε δει πολλά πράγματα τελευταία, όσο περνάνε οι μέρες. Εντάξει, δεν το περίμενα. Δηλαδή, πολλά σχόλια αρνητικά για εμάς και μπροστά μας δεν είχε γίνει καμία τέτοια κουβέντα. Οπότε... Ποιος σας πείραξε πιο πολύ, πιο συγκεκριμένα και από ποιον, έτσι? Δεν το περιμέναμε. Από όλα τα παιδιά. Γιατί από με όλα τα παιδιά δεν είχαμε. Λίγο πολύ κάνει... ξέρεις ότι δεν. Εντάξει. Αρχικά θέλω να πω ότι πλέον με κανένα παιδί δεν έχω πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Έχει περάσει το παιχνίδι. Ζούμε τώρα. Την πραγματική μας ζωή, την καθημερινότητά μας, είναι όλα καλά παιδιά. Από εκεί πέρα, εντάξει, λίγο που με τον Ηλία είχα στεναχωρηθεί, γιατί δεν το περίμενα, και με την Κάρολ, ναι. Γιατί είχαμε πολύ καλή σχέση. Αλλά εντάξει, επειδή πραγματικά σε ρουφάει το παιχνίδι και το νησί και όλο αυτό, σίγουρα θα βρεις κάτι να πεις. Σίγουρα. Mm-hmm. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι εμείς οι δύο είχαμε κρατήσει μια στάση που πραγματικά σχολιάζαμε τα γεγονότα. Mm-hmm. Δεν μπαίναμε πιο μα βαθιά στην κάποιο φιλία βίντεο μας. Δεν έχουμε πάει κάπου και να μας πούνε γιατί είχατε πει αυτό πίσω από τον τάδε. Δεν έχει υπάρξει κανένα βίντεο που να έχουμε κατηγορήσει κάποιον πίσω του. Δηλαδή αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Να το λύνεται κιόλας και μπροστά τους. Μα δεν υπάρχει κάποιος να βγει να μας πει ότι έλεγες αυτό πίσω μου και μπροστά μου δεν ήξερα τίποτα. Εννοείς ότι ήσασταν εξ αρχής αυτό που βλέπαμε εμείς, αλλά ανοιχτό βιβλίο. Μα δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς βλέπουμε κάθε μέρα κάτι διαφορετικό που είχε γίνει μες στο παιχνίδι και δεν το ξέραμε. Κάθε μέρα. Είναι και φυσιολογικό. Ασχέτως ότι ήσασταν εκεί, δεν μπορεί να ήσασταν μπροστά σε όλες τις συζητήσεις. Ναι, αλλά σε εμάς δεν έχει υπάρξει κάτι από κάποιον άλλον. Να έρθει να μου πει κάποιος ότι είπες κάτι πίσω μου, το οποίο δεν το ήξερα και το έμαθα τώρα που βγήκα. Να ρωτήσω κάτι, Μαριαλένα, σε ό,τι αφορά στον Ηλία, επειδή και ο Ηλίας όταν είχε έρθει εδώ είχε ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είχε πει ουσιαστικά, γιατί ήταν κάτι το οποίο του βγήκε λίγο άσχημα. Παρόρμηση και από την ομάδα. Πολλές φορές επηρεάζεσαι και συμμετέχεις. Εμείς ο συμμετέχει ότι εμείς δεν επηρεάζομασταν, ήμασταν μεταξύ μας. Ναι, και επειδή έχετε βρεθεί με τον Ηλία. Το συζητήσατε αυτό, δηλαδή το δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Όταν ήρθε ο Ηλίας εδώ, το... ναι, και από τότε δεν έχουμε ξαναβρεθεί, γιατί είναι... Αλλά βρεθήκατε. Όχι, για ευνόητους λόγους. Όχι, μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή. Ναι. Α, δεν το είχατε δει. Πριν, όχι, νομίζω πριν. Πριν είχαμε βρεθεί και μετά έγινε εκπομπή. Οκ, δεν το έχετε συζητήσει, δεν το έχεις πει όμως. Όχι, αλλά... φυσιολογικά να το πεις. Ξέρεις τι, το ξεπερνάμε, γιατί ήταν μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού. Ξέρουμε τώρα τι παιδί είναι ο Ηλίας. Με όλους έχετε μιλήσει, τώρα που έχετε βγει. Εγώ έχω μιλήσει με τον Ηλία και την Κάρολ. Α, μόνο με τον Ηλία. Εννοείται τριαντάφυλλο, Ελευθερία. Ελευθερία και Ντάφινε. Ναι. Αλλά μόνο με τα παιδιά. Με τους υπόλοιπους. Εγώ μόνο την Ηλία έχω μιλήσει. Δεν έχουμε καμία. Ξέρεις, εγώ το βρίσκω και λίγο φυσιολογικό ότι μετά τα ξεχνάς. Αλλά καλέ, στο τέλος δεν έχεις και την ανάγκη να έχεις επαφή με όλους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να επιδιώξεις να βρεθείς και με κάποιον. Όχι, όχι, όχι. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που κρατάγαμε και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ είχα έρθει πιο πολύ καλά με το Σάκη, τριαντάφυλλο Ελευθερία. Αλλά εκτιμούσα πάρα πολύ και την Καρολίνα και τον Ηλία. Δηλαδή και τον Κόρο. Με αυτούς. Μάλλον θα κρατήσω πιο πολύ επαφή. Τώρα που ο κόσμος σας έχει πει ότι. Μάλλον βλέπω εγώ από τον κόσμο ότι, και με ρωτάνε κιόλας. Είναι μαζί. Έλα, αποκλείται να μην ξέρεις εσύ. Ρώτησε του άμα έρθει. Ναι, νομίζω ότι ξέρουμε. Και η Ιωάννα φαντάζομαι και εσένα τη ρωτάνε και τον Παναγιώτη και όλοι. Είμαστε εκπρόσωποι τύπου σας και δεν μπορούμε άλλο πια. Και λέει, μας φέρουμε στην εκπομπή να κουβεντιάσουν να το πούνε στο. Κάντε ένα διάγγελμα, κάντε κι εσείς κάτι. Ανάλογα την ηλικία ακούμε διαφορετικά. Τα παιδάκια θέλουν φωτογραφία γιατί ήμασταν καλοί αγωνιστικά. Όλα τα παιδάκια που ρωτά τα κοριτσάκια λένε Μαριαλένα και κάνουν τις κλωτσιές της. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως η κυρία.
ευκαιρία πριν σας στέλνουν, σας έχουν φανταστεί ζευγάρι. Μπράβο, μεγαλύτερες ηλικίες, έχω ακούσει απίστευτα λόγια. Αλήθεια, είναι ό,τι καλύτερο ακόμα αυτές τις ηλικίες, γιατί έχουν, είναι και άνθρωποι που έχουν κάτι να σου πούνε, έχουν ζήσει όλη τη ζωή, έχουν εμπειρίες ζωής, τις οποίες αξίζει να ακούσεις το παραμικρό από αυτούς. Και έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι προσωπικά, ας πούμε, σε εσάς μετά από. Μετά από το παιχνίδι, να έχετε έρθει ακόμη πιο κοντά. Να λέγατε ότι δεν είστε μαζί. Τώρα, μήπως έχει αλλάξει κάτι, θέλετε να μας πείτε. Τα συζητήσατε, είχατε χρόνο να κουβεντιάσετε τα ταξίδια, τρομολόγια, αυτά. Για να σου πω κάτι, θα σου μιλήσω προσωπικά και θα σου πρώτα θα μιλήσω. Πρώτα θέλω το Σάκη, μετά τη Μαργιαλένα, να δω τι θα πούνε τώρα. Το να συζητήσει, αν θα είσαι μαζί με κάποιον, νομίζω είναι πολύ παλιμοδίτικο. Πιστεύω ότι μας βγει, θα κάνουμε. Προς τα ποια κατεύθυνση είμαστε. Ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που.